Γιώργο μου, Νατάσα μου. Ήρθατε για το babysitting, ε. Ήρθαμε για το... λοιπόν, με το δεξί. Με το δεξί. Καλώς ήρθατε. Καλώς όρισες. Να σας ζήσω. Καλώς μας ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Ας τα μικρόφωνα και πάμε να αλλάξουμε μωρά, να ταΐσουμε. Φύγαμε. Στις συστήσεις. Αυτή είναι η Ζωούλα και από την άλλη είναι η Ραφαέλα. Είναι οι δύο αδερφούλες που δεν είναι ούτε δύο μηνών. Μπορεί να μην βλέπετε προσωπάκια τώρα γιατί αυτό είναι το σωστό, αλλά τουλάχιστον βλέπετε χεράκια, ποδαράκια, τα οποία είναι για δαγκονίες. Για δαγκονίες είναι. Μόνο για σένα τον μπαμπά, ε? Μόνο για μένα, μόνο για μένα, ε? Χριστιανά μας, περιμένουμε, δεν ξέρουμε. Από μέρα σε μέρα. Από μέρα σε μέρα, περιμένει και αυτή και ο σύζυγός της να κρατήσω στην αγκαλιά τους το κοριτσάκι τους. Μια ευχή για τη Χριστιανά μας. Ελπίζουμε να είναι τόσο όμορφη όπως τα δικά μας κοριτσάκια. Όχι, θέλουμε να της ευχηθούμε με το καλό να έρθει το μωράκι. Το κοριτσάκι της. Δεν χρειάζεται να της πούμε εμείς τι την περιμένει. Θα τα ανακαλύψει μόνη της. Αυτή είναι η ομορφιά. Να δει το πρώτο κλάμα του μωρού. Τι θέλει. Θέλει να φάει. Θέλει να το αλλάξουμε. Απλά είναι ιδιοτροπία. Κάθε μέρα θα βλέπει και κάτι πάρα πολύ όμορφο πάνω σε αυτό το κοριτσάκι και πίστεψέ με, ήδη έχει αλλάξει η ζωή της από αυτήν την εγκυμοσύνη, αλλά από την ώρα που θα ακούσει το πρώτο κλάμα του μωρού, την πρώτη του ανάσα, είναι μαγεία. Θα κλάψω. Είναι μαγεία. Θυμάστε τα δικά σου πολύ πρόσφατα, έτσι. Είναι μια μαγεία. Εύχομαι να έρθει με το καλό εκείνη η ώρα, μόνο σαν ευχή το λέω, να πάνε όλα καλά. Και από εκεί πέρα να ζήσει την κάθε στιγμή, μην αφήσει καμία στιγμή από τα μωράκια. Και να ευχηθώ κι εγώ στη Χριστιανά με ένα πόνο να κρατήσει αγκαλιά έτσι το κοριτσάκι της να είναι γέρο και να γεμίσει με χαμόγελα και ευτυχία το σπίτι της και να είναι έτσι καλά με τον Γιώργο της και να... Δεν ξέρω, θα κλάψω. Αλήθεια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τόσο πολύ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και όλοι μας σας ευχαριστούμε που μας ανοίξατε το σπίτι σας, μοιραστήκατε μαζί μας τις δικές σας στιγμές, τις προσωπικές, σαν ζευγάρι, σαν οικογένεια με τα κοριτσάκια σας. Σας εύχομαι και εγώ με τη δική μου τη σειρά να τις χαίρεστε, να τις βλέπετε έτσι να μεγαλώνουν και να σας γεμίζουν και να σας πλημμυρίζουν με αγάπη, με τα λογάκια τους, τις κινησούλες τους. Το οτιδήποτε είναι αυτό που γεμίζει με χαρά ένα σπίτι, έτσι με την οικογένεια, τους γονείς, τα παιδιά, τα πάντα. Σας ευχαριστώ πραγματικά μέσα από την καρδιά μου και σας ευχαριστούμε και όλοι μας, γιατί ξέρω ότι κάνατε την υπέρβαση με το που δεχτήκατε την πρόταση που σας κάναμε για να μας παραχωρήσετε αυτή τη συνέντευξη. Και Νατάσα μου και εσένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πώς ρε παιδί μου, έτσι μια μάνα που συγκινείται, που δίνει ευχές σε μια άλλη που πρώτο ο Θεός μακάρι να πάνε όλα καλά και να φτάσει εκείνη τη στιγμή με το καλό, γιατί περνάς σίγουρα από χίλιες σκέψεις και από χίλιες αγωνίες μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα, και αυτό συμβαίνει, έτσι, αυτή είναι η αλήθεια. Νιώθω πράγμα.